είμαστε μαζί με την κυρία Άννα, σωστά. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κυρία Άννα, στα κάμερα να δω ότι βλέπετε. Το κρεβάτι της είναι αυτό εδώ πέρα, κοιμάται. Είναι σε αθλία κατάσταση η γυναίκα. Είναι 92 χρονών. Και κοιμάται έξω στην αυλή. Ναι, είναι αυτό το κρεβάτι τώρα εδώ πέρα που σας δείχνουν τα πλάνα αυτή τη στιγμή. Το σπίτι έχει καεί ολοσχερός, κύριε Φόσκολε. Έχει καεί ολοσχερός αυτή τη στιγμή, βεβαίως, ναι. Να μας μιλήσει η ίδια, να μας πει γιατί δεν φεύγει από εκεί. Γιατί δεν φεύγετε από εκεί, λέει κυρία Άννα. Γιατί αγαπάτε εδώ πέρα το σπίτι μου. Το πόνεσα, το έφτιαξα, μη κούρασε. Το έχει πονέσει, λέει, και το έχει αγαπήσει. Και πάλι αγαπάμε τον τόπο αυτό. Το σπίτι μας αγαπάμε. Και φεύγουμε. Και πώς τα καταφέρνετε να κοιμάστε έξω στο ύπαιθρο. Κοιμάται στο ύπαιθρο εδώ που βλέπετε στο κρεβάτι που θα δίνει τώρα ο περατέρ στο ράδιο. Σας έχει βοηθήσει κανείς, συγγενείς, έχετε εκεί. Δεν έχει βοηθήσει, λέει, κανείς. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω. Δεν θέλει να πάει, τις έχουν κάνει, αλλά δεν θέλει να πάει πουθενά. Κύριε Στέφανε, δίπλα σας βλέπω ότι είναι ο κύριος Στέφανος, ένας γειτονάς σας. Κύριε Στέφανε, εσείς δεν είπατε στην κυρία Άννα ότι δεν μπορεί να μείνει τώρα εκεί σε αυτό το σπίτι, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα και από καλημέρα. Μένα. Γκατζιούρα στο επίθετο να διορθώσω. Τις έχουμε πει, τις έχουν πει και τα ανήψια της να την πάρουν στο σπίτι. Κάποιες μέρες είχε φύγει τις πρώτες μέρες. Αλλά η κυρία Άννα, εντάξει, το αγαπάει το μέρος, το φυλάει κιόλας εδώ γιατί έχουμε και αυτούς που έρχονται μετά τις φωτιές. Καταλαβαίνετε. Κυρία Άννα, πόσα χρόνια μένετε εκεί? Κυρία Άννα, πόσα χρόνια μένει? Η κυρία Άννα μένει εδώ γύρω στα 60 χρόνια. 60 χρόνια είναι εδώ. Δεν φεύγουμε τίποτα. Εδώ βγήκε ούτε ψυχή μου εδώ. Έχετε δώσει την ψυχή σας, μας λέει, κύριε Στέφανε, η κυρία Άννα. Στείλουν και πέφτα πέσα από τον αντένα, τα φυτέψαμε. Και, δηλαδή λέτε ότι φυλάει και το σπίτι της, δηλαδή έρχονται μετά τις φωτιές ενδεχομένως για να κλέψουν για πλέτσικο, πράγματα. Για πλέτσικο, ναι. Δυστυχώς. Έχει κινδυνεύσει η ίδια από τέτοια επιδρομή, να το πω. Τώρα μετά τη φωτιά όχι, γιατί ακόμα φυλάσσεται η περιοχή, ευτυχώς. Mm-hmm. Αν και βρίσκουν χωματόδρομους και παίρνουν, τυχαίνει δηλαδή και βρίσκουμε ανθρώπους μέσα τέτοιους, τριγύρω. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το σταματήσεις και είναι, οι χωματόδρομοι είναι εκατοντάδες. Έχουν καεί τα πάντα από το σπίτι της, έχει ούτως έχουν μείνει μόνο οι τείχοι. Τώρα κάνουμε ενέργειες να μαζέψουμε εξοπλισμό, δηλαδή υλικά για να το φτιάξουμε. Όχι λεφτά βέβαια, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει και κατάχρηση από κάποιους. Άρα οπότε ό,τι υλικά μπορούμε να βρούμε. Και να μπορεί έστω με βασικά μέσα να μπορεί να ξαναμείνει μέσα η κυρία Άννα, είναι σε τέτοια κατάσταση στο σπίτι από ό,τι βλέπουμε που θα είναι. Ναι, το σπίτι, άμα μπει μια σκεπή και τα κουφώματα, για αρχή μπορεί να μπει μέσα. Έχουμε ήδη μαζεύουμε κάποια υλικά εμείς. Αυτά που βλέπουμε τα καμένα είναι μέσα από το σπίτι, κύριε Στέφανε. Τα καμένα είναι όλα αυτά που βγάλανε τα μπάζα από το σπίτι, τα ψυγεία, οι κουζίνες. Τις έχουμε φέρει βέβαια. Δηλαδή, ψυγεία, κρεβάτια. Ναι. Ναι. Μαζεύουμε ό,τι μπορούμε. Τι σε έχει απομείνει τίποτα, κύριε Στέφανε? Ρούχα, τίποτα, τι τρώει τίποτα. Η γυναίκα αυτή? Τίποτα. Ρούχα τις φέρνουμε εμείς, τις φέρνουν εθελοντές διάφορες ομάδες, φαγητά. Και ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε μέσω Facebook, μέσω ίντερνετ, μαζεύουμε. Δηλαδή, κρεβάτι, κουζίνα, ψυγείο φέραμε προχθές από μια κυρία του Γλυφάδα, την κυρία Ιωάννα, την ευχαριστούμε πολύ. Ρεύμα έχει η γυναίκα? Ρεύμα, το σπίτι, γραμμή έχει, απλά έχουν καεί τα πάντα. Ναι. Και ήρθε τώρα ένας εθελοντής προχθές και της έβαλε δύο φώτα, τα οποία θα ξανάρθει όμως να συνεχίσει να κάνει και άλλες δουλίτσες. Την ώρα της καταστροφής ήταν εκεί η κυρία Άννα? Την ώρα της καταστροφής η κυρία Άννα ήρθε το περιπολικό και την πήρε. Mm-hmm. Οπότε δεν ήταν εδώ, ευτυχώς δεν ήταν εδώ. Τα ρούχα της βλέπουμε εδώ. Πραγματικά, η συγκλονιστική ιστορία αυτή, η Αλεξία, έτσι. Να μας πει μια κουβέντα η κυρία Άννα, τι θα ήθελε να μας πει που κοιμάται. Κυρία Άννα, πώς να μπορούμε να βοηθήσουμε, ενδεχομένως και μέσα από την εκπομπή. Το open, είναι ζωντανά είσαι. Ποιος είναι? Αυτό open, το κανάλι, να σου πούνε ζωντανά. Έλα. Ο Γιάννης και η Αλεξία είμαστε. Καλημέρα σας, κυρία Άννα. Καλημέρα. Καλό κουράγιο να σας πούμε. Καλή δύναμη, καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ έχω τη γειτονιά μου. Θα σκοτώ πιο το καφεδάκι με εδώ πέρα, με τη γειτονιά μου.
Γιατί δεν φεύγετε από το σπίτι? Να είστε καλά όλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θα έρθει ο χειμώνας, κυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να βοηθήσουμε? Πώς θα είστε εκεί πέρα το χειμώνα? Θα είναι δύσκολα για σας. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ό,τι μπορείτε. Και κοιμάστε στο ύπεθρο, κυρία καλά. Άννα, στην αυλή. Είναι ωραία, έτσι. Όχι, είναι ωραία εξοχή εδώ, όχι, δεν φεύγω από εδώ εγώ. Είναι ωραία, κυρία Άννα, δεν φεύγω από εδώ με τίποτα. Πόσα χρόνια είστε εκεί, πολλά, ε? 60 χρόνια. Ήρθα 30 χρονών, μια κούκλα και έγινε πανούκλα τώρα. Καθόλου, μια χαρά είστε και μην τώρα, το λέτε, κυρία Άννα. Μην το λέτε αυτό. Είχατε και ζώα εκεί. Υγεία, εγώ άρρωστη δεν είμαι, τίποτα δεν έχω, είμαι μια χαρά. Που έχετε υγεία, κυρία Άννα, να έχετε υγεία. Πολύ καλά είμαι. Δεν έχω ούτε ζάχαρο, ούτε τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Καθαρό αέρα, ρουφάω και είμαι καθαρά εδώ. Όλοι εμείς που γκρινιάζουμε εδώ. Σας στέλνω την αγάπη μας, κυρία Άννα, να είστε καλά, να φυλάτε το σπίτι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς, και εσείς. Και εσείς όλοι, όλοι. Βοηθήστε όλο τον κόσμο. Γεια, γεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον οπερατέρ μας, τον Νίκο τον Μαρκεζίνη. Και τον παραγωγό μας. Τον Φίλιππο τον Φλεριανό. Που χωρίς τους ανθρώπους αυτούς δεν θα γινόταν ποτέ αυτή η σύνδεση εκεί στην Βαρυμπόπη με την κυρία Άννα. Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στέφανο Κατζιούρα. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Γιώργο Φόσκολο για αυτή την πραγματική πολύ ωραία σύνδεση, συγκινητική σύνδεση. Και να είστε καλά που φιλάτε αυτή τη γυναίκα πραγματικά πολύ. Εκεί. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα είμαστε στο πλευρό της κυρίας Άννας και σε εσάς ό,τι χρειάζεστε να βοηθήσουμε ώστε η κυρία Άννα να μπορέσει να ξαναφτιάξει το σπίτι της και μέχρι τότε να είμαστε εμείς κοντά της για να της προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται. Στιγμές ανθρωπιάς. Αυτό χρειάζεται. Μέσα στα καμένα να είμαστε όλοι άνθρωποι. Να είστε καλά.